Η ΑΕΚ την άδεια ιστορία της. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, κ. Σταύρος Αταμίδης, τραβεύει τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του συλλόγου μας, κ. Ανδρέας Παναγιάννη, ως έκδοση σεβασμού σε έναν άνθρωπο που τίμησε ως ολίγη την κοινόμενη πατέρα. Ανδρέας Παναγιάννη, η ΑΕΚ σε ευχαριστεί για την πολιτική προσφορά και το ίδιο σου. Με το νούμερο 33, Νίκος Λιτερόπουλος. Με το νούμερο 33,
Μπαχά, η κόντρα ευνοεί και πάλι τον Λιμπερόπουλο, το shoot out είναι από τις κινήσεις που ανήκουν στο ρεπερτόριο του. Κεφαλιά από τον Διόπη, μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ευκαιρία που χάνεται από την στο 34. Στο πρώτο λεπτό, δείτε πόσο γρήγορα κατάφερε να περάσει στη μεγάλη περιοχή ο Σνάουστερ. Μετά την παλιά του Τσουκαλά, δείτε. Καταφέρει να κοντρολάρει με το αριστερό, με το δεξί σουτάρι ο Σάχ. Το φάουλ για την ΑΕΚ. Έκοψε ο Κοντρέρας το σουτ από τον Διόπ. Και δείτε και πάλι πως εκεί ο Σκόκο βοηθάει τον αντίπαλό του να κάνει ένα... Να γεμίσει με το αριστερό. Δεν μπορεί ο Μπλάνκο από την κεφαλιά του Λιμπερόπουλου. Μια συνεργασία που δεν ολοκληρώνει. Σε επανάληψη. Εδώ πως σταματάει τον Σκόκο Λίνο. Με το δεξί πόδι ίσως τον βρίσκει. Ήταν η κάρτα στον Ίβης. Και δεύτερη κόκκινη. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 9 παίκτες. Σκόκο. Θα δοκιμάσει το σούτο, Κρέσιτς θα διώξει θεαματικά. Μπάλα σε κόρνερ για την... Εκτελεί ο Σκόκο. Μπάλα out από την κόρνερ, από την Κιώτε. Εκτελεί ο Λαγός. Κεφαλιά από την Διόπ, δεύτερο δοκάρι. Φάση δεν έχει τελειώσει υπόψη με το μέρος του Διόπ. Δείτε ξανά, κοιτάει πολύ ψηλά. Η μπάλα σταματάει ξανά στο επεισόδιο κάρτη της εστίας του Κρέσης. Και όπως και ο Λίνο, στο δεύτερο ημίχρονο εδώ διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ για αυτό το μαρκάρισμα του. Είχαμε στο γήπεδο, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με 9 παίκτες, έγινε πιο δύσκολο το παιχνίδι. Αλλά δυστυχώς δεν πήραμε την νίκη, δεν πετύχαμε ούτε τον γκολ και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε στο επόμενο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να βάλουμε το goal, να ανοίξουμε το score. Αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Είναι καλό όμως ότι δεν δεχθήκαμε και το goal. Όλοι οι παίκτες γνωρίζουν ότι αυτό το παιχνίδι, ο επαναληπτικός, ήταν πάρα πολύ δύσκολο match και εγώ είμαι ικανοποιημένος για το βραβείο. Ό,τι συνέβη και στο σημείο παίζαμε 11 παίκτες, ήταν 11 παίκτες πίσω από το κέντρο, ήρθαν να πάρουν το... θετικό αποτέλεσμα για αυτό εδώ 0-0. Αλλά είναι πιστεύω ότι ένα αποτέλεσμα ανοιχτό για όλα. Θα πάμε και εμείς εκεί μέσα να διεκδικήσουμε καθαρά την πρόκληση. Πλέον, αν δεν χάσουμε εκεί μέσα, ό,τι άλλο σκορ είναι μαζί μας. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.